centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Κύριε Τσικαράγια, καλή σας ημέρα. Καλή σας μέρα, κύριε Νατσούρη. Καλημέρα σε εσάς, στην Έλενα. Εγώ και εσείς ίσως αρχίζουμε να ξεχνάμε μερικά πράγματα, αλλά η Έλενα σίγουρα δεν ξεχνάει. Όχι, Εγώ δεν ξεχνάω τίποτα. Ίσα-ίσα. Ναι. Θέλω να πω, εμείς τώρα που περάσαμε τα 50, εγώ έφτασα μια χαρά ακμεότατη και λίγο μικρότερος. Δικαιολογόμαστε μέσα στις πολλές κουτούρες, ίσως και κάτι να ξεχνάμε. Ναι, η Έλενα σίγουρα θα θυμάται όλα. Λοιπόν, γι' αυτό την έχουμε εδώ, για να μην μας ξεφεύγει απολύτως τίποτα. Ακριβώς. Σήμερα λοιπόν θα ασχοληθούμε σήμερα στην εκπομπή με το νέο σχέδιο δίκαιας μετάβασης, κύριε Τσικαλάγια, το οποίο είναι στα χέρια μας ολόκληρο από χθες το απόγευμα. Προσπαθώ από χθες το απόγευμα και εγώ να δω τα κύρια σημεία που αφορούν για την Καστοριά και τα Γρεβενά, τις πλέον αδικημένες περιοχές. Η εξέλιξη που έχουμε είναι ότι για πρώτη φορά στο νέο αυτοκείμενο, το οποίο τίθεται σε νέα διαβούλευση, και εδώ πρέπει όλοι οι τοπικοί φορείς τώρα να ακούσουν αυτή τη σημερινή εκπομπή, αν δεν το έχουν ήδη αντιληφθεί, η οποία δεν θα είναι και πολύ μεγάλη, μέχρι 21 νομίζω Μαρτίου. Για πρώτη φορά λοιπόν, ποια είναι η εξέλιξη που έχουμε? Για πρώτη φορά καταγράφεται στο χαρτί η αδικία, δηλαδή και η παραδοχή ότι και η Καστοριά αλλά και τα Γρεβενά, έστω και έμεσα, έχουμε επηρεασμό από την απολιγνητοποίηση. Και από εκεί ξεκινάμε, είναι η βάση μας, κύριε Τσικαλάγιο. Μάλιστα. Κύριε Νατσούλη, θέλω να ξεκινήσω λέγοντας δύο πράγματα σαν αρχή. Ναι. Πρώτον, να σας συγχαρώ για τη δημοσιογραφική σας επιτυχία που το πληροφορηθήκατε. Να είστε και καλά. Δεύτερον, να εκφράσω την ικανοποίησή μου γιατί η κυβέρνηση αυτή ξέρει να ακούει. Αυτό που θα πούμε και θα αναλύσουμε όχι πολύ σήμερα, το περίμενα να γίνει, γιατί πραγματικά προσωπικά σε ό,τι με αφορά σαν βουλευτή του νομού εξέφρασα σε όλους τους τόνους και σε όλα τα επίπεδα την αντίρρησή μου για αυτό που γινόταν. Και έρχεται τώρα η κυβέρνηση να δείξει ότι ακούει και αποκαθιστά το δίκαιο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν θα είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι και από αυτό το σχέδιο, αλλά επαναλαμβάνω, για πρώτη φορά αναγνωρίζεται ότι από την απολιγνητοποίηση επιβαρύνονται έστω και έμεσα Καστοριά και Γρεβενά. Θέλω να σας πω ότι πρόεδρος του ΣΔΑΜ είναι ο κύριος Κωστής Μουσουρούλης. Το γεγονός ότι με συνδέει δεκάχρονη προσωπική φιλία άνοιγε πιο εύκολα τις πόρτες και τα αυτιά, αν θέλετε. Και χθες μίλησα μαζί του. Ήμουνα βέβαιος ότι με υπογραφή του κυρίου Μουσουρούλη δεν μπορούσε να γίνει κάποια μεγάλη αδικία για δύο νομούς. Απ' την άλλη μεριά, αυτά που τις αντιρρήσεις μας τις εξέφραζα διαρκώς τον κύριο Μουσουρούλη, στον τότε πρόεδρο της Συντονιστικής Επιτροπής της κυβέρνησης, τον κύριο Χατζηδάκη. Πρόλαβα την προηγούμενη εβδομάδα, τα εξέφρασα αυτά στο νέο πρόεδρο της Συντονιστικής Επιτροπής, τον κύριο Σκρέκα, και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Και τότε, παρά το ότι φωνάζαμε ή μπορεί να νομίζαν μερικοί ότι ψελίζαμε απλώς, ότι είναι αδικία, αλλά το στηρίζουν εμείς αυτή τη στιγμή που είναι μια συνολική πρόταση της κυβέρνησης, αλλά προσωπικά είχα προσπαθήσει να περάσω τη διαβεβαίωση της κυβέρνησης ότι ναι μεν, καλός ή κακός, το ΣΔΑΜ, σύμφωνα με την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει χρήματα για τους πληττόμενους νομούς, που οι περιοχές των πληττόμενων νομών είναι στην Κοζάνη και στη Φλόρινα, άλλο αν εμείς φωνάζαμε και τσιρίζαμε γιατί βάζαν όλο το νομό Κοζάνης και όλο το νομό Φλωρίνης, αλλά μας διαβεβαίωνε κυρίως ο κύριος Μουσουρούλης ότι θα υπάρχει ίσως κελισμός, θα αποκατασταθεί αυτή η ανισομέρεια διαθέτοντας πολύ πολύ περισσότερους εθνικπόρους από διάφορα ταμεία για την Καστοριά και τα Γρεβενά για να το ισοσκελίσουμε αυτό. Και έρχεται τώρα, με διαβεβαίωση χθες ο κύριος Μουσουρούλης στην επικοινωνία μας, ότι και αυτό είναι είδηση που εσείς την ανακαλύψατε και εγώ την
μετά την επεξεργάστηκα συζητώντας μαζί του, ότι αυτό το έχει περάσει, το έθεσε στην Συντονιστική Επιτροπή, στην κυβέρνηση δηλαδή, και πήρε το OK και έστειλε τη νέα βελτιωμένη επεξεργασμένη πρότασή του προς τον Περιφερειάρχη και το Περιφερειακό Συμβούλιο και σε όλους τους φορείς της Δυτικής Μακεδονίας και όπως είπατε σε 40 μέρες από τώρα να υπάρχει τελική πρόταση. Η τελική πρόταση η οποία θα προκύψει μετά την διαβούλευση και φαντάζομαι ότι αν αρχικά είναι βελτιωμένο το σχέδιο όντως, γιατί γίνεται επιτέλους αναφορά, θυμίζω κυρία Τζικαλάγια ότι στο πρώτο σχέδιο δεν μας είχαν ούτε καν στο χάρτη. Ναι, ούτε καν στο χάρτη. Ναι, ναι. Τώρα διαβάζω χαρακτηριστικά από μια σελίδα του σχεδίου αυτού, του βελτιωμένου. Επομένως, λέει, είναι προφανή σημαντική συμβολή της λιγνητικής παραγωγής σε επίπεδο πληθυσμού και απασχολησιμότητας στο σύνολο της περιφέρειας της Δυτικής Μακεδονίας, με έμφαση Κοζάνη Φλόρινα, αλλά και δευτερευόντως στις περιφερειακές ενότητες Γρεβενών και Καστοριάς. Είναι η πρώτη φορά που μας γράφουν στο χαρτί. Που μας γράφουν στο χαρτί και όχι σε κάποια Μην το πείτε. Στην περιφέρεια. Όχι, να το διαβάσω λίγο και παρακάτω. Ναι, να το διαβάσω λίγο και παρακάτω για να δούμε πού γίνεται αναφορά και για μας και γιατί μιλάμε για βελτιωμένη πρόταση. Στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας το 2019 εκτιμάται πως δραστηριοποιήθηκαν 310 επιχειρήσεις στον τομέα της ενέργειας εξόρυξης και ίδρυυσης κλάδος άμεσης συνδεμένος με την κλινική δραστηριότητα. Από το ΣΑΝΟ σύνολο το 80% εντοπίζονται στις περιφερειακές ενότητες Κοζάνης Φλόρινας, ενώ το υπόλοιπο στις περιφερειακές ενότητες Καστοριάς και Γρεβενών. Επηρεάζονται λοιπόν και αυτές οι περιοχές, όπως τονίζει εδώ, έμεσα και δευτερευόντως από την λιγνητική δραστηριότητα. Εδώ λοιπόν είναι η παραδοχή επίσης για πρώτη φορά ότι και εμείς έστω και έμεσα, έστω και δευτερευόντως επηρεαζόμαστε από τη λιγνητική δραστηριότητα. Είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικά αυτά. Χαίρομαι που αυτός ο εξαίρετος πρώτα πολιτικός επιστήμονας και μετά σχετοπολιτικός ο κ. Μουσουρούλης, που είπαμε ότι είναι ευτυχής έργο, που είναι ένας άριστος τεχνοκράτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά είναι πολιτικός, που έπιασε τα μηνύματα. Δεν ήταν δυνατόν. Είχαμε επανειλημμένες συζητήσεις και διαζώσεις με πρόσωπο με πρόσωπο και τηλεφωνικές κυρίως. Αυτός ήδη το είχε αντιληφθεί και με διαβεβαίωνε ότι θα υπάρξουν πόροι άλλοι, εθνικοί και άλλοι, που θα ισοσκελίσουν. Βέβαια, εγώ θα σας πω τώρα, κύριε Τζιγκαλάκη, δεν ξέρω αν το έχετε το σχέδιο, αλλά θα σας διαβάσω ακόμα μια χαρακτηριστική παράγραφο. Ως αποτέλεσμα, λέει το κείμενο, η απόσυρση των λιγνητικών μονάδων εκτιμάται πως θα επηρεάσει σημαντικά στο σύνολο της την περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας, με κύρια ένταση πρωτίστως στις περιφερειακές ενότητες Κοζάνης και Φλόρινας και δευτερευούς σημασίας αρνητική ένταση, έμεση ένταση εντός παρένθεσης, στις περιφερειακές ενότητες Καστοριάς και Γρεβένων. Παράλληλα, λαμβάνοντας υπόψη την ευρύτερη επιλεξιμότητα των υπολείπων δύο πυλώνων του μηχανισμού δίκαιης μετάβασης, δύναται να χρηματοδοτηθούν δράσεις στις περιφερειακές ενότητες Γρεβενών και Καστοριάς, καθώς και περιοχές πέραν των προαναφερθέντων ως περισσότερο αντικά επηρεαζόμενων εδαφών. Για πρώτη φορά το ξαναλέω, μας λένε ότι και εμείς κάτι θα πάρουμε. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος, θα μπορούσα να πω χρησιμοποιώντας μια παράφραση αυτό που λέγαμε κάποτε, ο αγώνας τώρα δικαιώνεται, που έλεγαν κάποιοι, η μεγάλη συστηματική προσπάθεια που κάναμε. Αυτό τώρα που το κείμενο του κυρίου Μουσουρούλη είναι συνέχεια. Δεν ξέρω αν το έχει γράψει ο κύριος Μουσουρούλης ή πώς έχει προκύψει αυτό. Αυτό δεν το ξέρω, όντως αλήθεια. Ο κύριος Μουσουρούλης είναι πίσω από όλα αυτά. Αυτός είναι ο εισηγητής. Τον έχει απόλυτη εμπιστοσύνη ο Πρωθυπουργός. Γι' αυτό και τον όρισε επικεφαλής σε αυτή τη θέση. Μην έχετε καμιά αμφιβολία και ο κύριος Μουσουρούλης. Εμείς με χαρά να τον φιλοξενήσουμε για να μας τα αναλύσει ακόμη περισσότερο. Θα γίνει και αυτό. Έχει αδιαμφισβήτητες ικανότητες να πείθει για το λογικό. Πολλοί είχαν έντονες επιφυλάξεις για αυτά που μας έλεγαν. Προσωπικά του έλεγα, βρε Κωστή, είναι δυνατόν, είμαστε οι δυο μας στην εκκίνηση ενός αγώνος δρόμου. Αν δηλαδή έχουμε ισοδύναμες δυνατότητες να τρέξουμε, ας πούμε, 100 μέτρα και ο ένας ξεκινήσει 10 μέτρα ή 20 μέτρα μπροστά, πώς θα τον φτάσει ο άλλος? Σίγουρα θα βγει πρώτος αυτός που έχει αυτό. Αυτό λέω, το ξεκίνημα με πολύ μπροστά την Κοζάνη και Φλόρινα. Και με διαβεβαίωνε τότε ότι μέχρι το 27, με τους πόρους που θα πάρουμε παραπάνω εμείς, θα φτάσουμε μαζί. Τώρα ίσως αυτό που ανακοινώνεται
είναι αποκατάσταση του λογικού δικαίου. Δηλαδή, μάλιστα, ο τρόπος ακριβώς χρηματοδότησης, να σας πω ότι επειδή μπορούμε να τον δούμε στον πίνακα 17 συγκεκριμένα του σχεδίου, όπου έχει τα χρηματοδοτικά μέσα και χωρική στόχευση, που έχει και τις τέσσερις περιοχές και από ποια ταμεία θα παίρνουν λεφτά. Ακριβώς. Είναι ο πίνακας 17 του σχεδίου. Μετά τη χθεσινή δικιά μας επικοινωνία, επικοινώνησα μαζί του και μου εξήγησε ότι αυτό που θα γίνεται πλέον είναι ότι για κάθε δράση, για κάθε θεματική δράση ή για κάθε ενότητα παρεμβάσεων θα υπάρχουν χρηματοδοτήσεις, θα μπορούν να γίνουν χρηματοδοτήσεις χωρικά, γιατί γίνεται κουβέντα για όλη τη χωραταξία της Δυτικής Μακεδονίας από όλα τα ταμεία. Δηλαδή, π.χ. παραδείγματος χάρη το λέω, αυτό που καίει πολύ, νέοι αγρότες. Η Φλόρινα και η Κοζάνη παίρνουν προνομιακά από το ΣΔΑΜ. Ωραία, δεν μπορούμε να το αλλάξουμε. Αλλά για τους νέους αγρότες μπορούμε να χρηματοδοτηθούμε προνομιακά εμείς, είτε από το Ταμείο Ανάκαμψης που έχει πολλά λεφτά, τα 32 δις για τα επόμενα χρόνια, είτε από το ΕΣΠΑ. Αυτό θα είναι διασφαλισμένο με κείμενο που θα είναι νόμος του κράτους. Επομένως, είναι μια σημαντικότατη επιτυχία που μας βάζει τον ίδιο αγώνα δρόμο. Θέλω να σας ρωτήσω αν παίζει κατά τη γνώμη σας ρόλο η αλλαγή του Υπουργού σε αυτή τη θέση και με τον κύριο Σκρέκα να είναι πια στη θέση του κύριου Χατζηδάκη. Αν αυτό, γιατί κακά τα ψέματα, νομίζω ότι όλοι είχαμε πιστέψει ότι είχε τελειώσει η διαβούλευση, είχαν τελειώσει οι συζητήσεις, είχε κλείσει ουσιαστικά ένα θέμα και ξαφνικά μαθαίνουμε για αυτήν την αλλαγή και ότι έρχεται αυτή η βελτιωμένη πρόταση για Καστοριά και Γρεβενά, που εν πάση περιπτώσει αναγνωρίζει ότι και εμείς πληττόμαστε από αυτή την ιστορία και θα πάρουμε και εμείς το κομμάτι που μας αναλογεί. Όσον αφορά τον τύπο, ο κύριος Μουσουρούλης είναι πρόεδρος του ΣΔΑΜ, από τοποθετημένος στον Πρωθυπουργό. Ο εκάστοτε Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος είναι πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής της Κυβέρνησης που φέρνει την πρόταση στο Υπουργικό Συμβούλιο. Δεν μπορώ να γνωρίζω απόλυτα, αλλά προσωπικά, επειδή γνωρίζω πρόσωπα και πράγματα, πιστεύω ότι η υλοποίηση αυτού είναι δουλειά του κυρίου Μουσουρούλη που έγινε μεθοδικά όλο αυτόν τον καιρό, γιατί είχε αντιληφθεί την αδικία που γινόταν και επεξεργαζόταν αυτή την πρόταση. Και φυσικά πρέπει να αισθανόμαστε ικανοποίηση που και ο πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής, ο νυν υπουργός, ο κύριος Σκρέκας, αποδέχθηκε αυτή την εισήγηση του κύριου Μουσουρούλη και πλέον είναι θέση συνολικά της κυβέρνησης. Έτσι το βλέπω εγώ, αν εκτιμάτε. Εδώ ρωτάνε όμως, εδώ βλέπω έρχονται κάποια μηνύματα. Εάν, εν πάση περιπτώσει, αντιδράσαμε και λίγο αργά για να έρθει τώρα το βελτιωμένο, και αν έπρεπε να αντιδράσουμε ή και να αντιδράσετε ακόμη νωρίτερα. Πριν δηλαδή φτάσουμε σε αυτή την κατάσταση, να έχουμε σήμερα ένα νέο σχέδιο. Δεν θα κρίνω εγώ άλλους θεσμικούς φορείς της διοίκησης, δήμους, επιμελητήρια, περιφέρεια, όπως τώρα έχουν το σχέδιο ή το είχαν. Εγώ σε ό,τι με αφορά έκανα από νωρίς τις παρεμβάσεις που έπρεπε. Από τότε που ξεκίνησε ο κ. Μουσουρούλης την προσπάθεια, από τότε τον ενημέρωνα για το πώς έχουν τα πράγματα. Και να είστε βέβαιος ότι το καταλάβαινε από την αρχή. Μου τόνιζε ότι όμως, όπως τόνισε και στην Καστοριά όταν είχε έρθει εκεί στα γραφεία του Συνδέσμου Γονοποιών που έγινε σύσκεψη, ότι η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης έτσι λέει, ότι εκεί που είναι οι πληττόμενες περιοχές, βέβαια εμείς είχαμε το επιχείρημα, μα πληττόμενες περιοχές είναι τα 170.000 στρέμματα που είναι τα ορυχεία και οι μονάδες παραγωγής του ρεύματος. Δεν είναι όλος ο νομός Κοζάνης και όλος ο νομός Φλόρνας. Το καταλάβαινε, γι' αυτό εγώ προσωπικά έλεγα να μας αντιμετωπίσει το ΣΔΑΜ σαν ενιαία περιφέρεια. Δεν μπορεί να είναι το Βόλιο πληττόμενο και η Πρέσπα και να μην είναι η Καστοριά και τα Γρεβενά. Και να λοιπόν που ήδη το είχε αντιληφθεί ο κ. Μουσουρούλης, αλλά πολλές φορές με τα συναισθήματα και μόνο με αυτά δεν φτάνουν αυτά. Βλέπουμε τώρα ότι γίνεται πολιτική πράξη. Φαντάζομαι πάντως ότι και η αντιπολίτευση με την αντίδρασή της βοήθησε, αλλά και όλο αυτό που έγινε, έστω και τις τελευταίες μέρες, έστω με αυτόν τον τρόπο που έγινε, στα περίφημα περιφερειακά συμβούλια, για να φτάσει σε δεύτερη απόφαση και το περιφερειακό συμβούλιο, πολύ πιο σκληρή φυσικά από την πρώτη, ώστε να δείξει τα δόντια του τέλος πάντων. Όλα παίξανε το ρόλο τους, όλα συνέβαλαν σε αυτό, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία γι' αυτό. Και η θέση η δικιά μου ή των υπολείπων βουλευτών της Περιφέρειας, η θέση του Περιφερειάρχη, του Περιφερειακού Συμβουλίου, άμα θέλετε ακόμη και η θέση της αντιπολίτευσης. Εδώ πρόκειται για μια μεγάλη απόφαση
που αφορά τις τύχες όλων, επομένως... Και που πιθανά να βελτιωθεί περαιτέρω τώρα... μετά τη διαβούλευση. Γιατί επαναλαμβάνω τώρα, κύριε Τζικαλάγια, όλοι, κυρίως τοπικοί φορείς και τα λοιπά, πρέπει στην διαβούλευση που είναι ανοιχτή μέχρι το τρίτο δεκαήμερο του Μαρτίου, θα πρέπει να πούν και τις παρατηρήσεις του ΕΣΥΓΙ. Να πούν, να βελτιώσουν ακόμη περισσότερο το σχέδιο. Αν θυμάστε, κύριε Νατσούλη, είχα φτάσει... Εδώ στο προηγούμενο δεν είχαμε καν αυτό. Δηλαδή, θυμάμαι εκείνη την περίοδο που δεν είχαμε καν παρατηρήσεις στη διαβούλευση. Είχε λήξει η διαβούλευση και ακόμα εμείς δεν είχαμε στείλει τίποτα. Ήταν τρία τα μεγάλα ζητήματα που ενιώθαμε οι Καστοριανοί και οι Γρεβενιώτες ρηγμένοι. Ένα από αυτά τα τρία... Το ένα δεν είχε έδαφος, δηλαδή το εξοικονομώ αυτονομώ, δηλαδή το ότι έχει μεγαλύτερη επιδότηση εκείνη η περιοχή. 10% παραπάνω. Ναι, άμα θέλω να κάνω το σπίτι μου θα το κάνω, δεν έχει σημασία, ας το κάνει ο Κοζανίτης με 10% παραπάνω, πάει αυτό. Όσο ήταν μεγάλος ο πόνος από αυτό για τους νέους αγρότες, πάνω στους νέους αγρότες... Είχα όμως τις διαβεβαιώσεις εγώ πολύ καιρό και πριν τα Χριστούγεννα από τον κύριο Μουσουρούλη, ότι θα βρεθεί τρόπος, το είχα τονίσει αυτό σε όλα τα κυβερνητικά επίπεδα, ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρχει τέτοιο ντεζαβαντάζ για τους αγρότες τους δικούς μας και των Γρεβενών απέναντι στους υπολείπους. Και μάλιστα ήδη είχα εισπράξει ότι από τα ταμεία τα άλλα η βοήθεια στους δικούς μας αγρότες τους νέους θα είναι μεγαλύτερη από αυτή που θα είναι από το ΣΔΑΜ για τους Κοζανίτες, τόσο που αντιλαμβανόμενοι οι αγρότες της Κοζάνης και της Φλόρινας ότι από τα άλλα ταμεία θα είναι μεγαλύτερη βοήθεια, ίσως δεν προστρέξουν τη βοήθεια από το ΣΔΑΜ. Ένα είναι αυτό που καταγράφεται. Και δεύτερον, αυτό που δεν δεχόμασταν με τίποτα είναι τη διαφορά των 20 μονάδων σε μια επένδυση και έλεγα χαρακτηριστικά πάνω σε αυτό ότι αν εγώ παραδείγματος χάρη έχω 100.000 ευρώ και θέλω να κάνω μια επένδυση, αν είναι να γλιτώνω 20.000 κάνοντας την επένδυση στην Πλατανιά, το χωριό του κυρίου Κασαπίδη, που είναι απέναντι από το ποτάμι, από το χωριό μου το Βουγατσικό, θα προτιμήσω να πάω στην Πλατανιά με το καθαρά για λόγους επιχειρηματικούς και όχι το Βογατσικό. Αυτό το είπα πολλές φορές και το κατάλαβαν. Δεν είναι όταν λες ένα τόσο χειροπιαστό παράδειγμα. Επομένως, πάνω σε όλα αυτά κλείνουμε ότι η κυβέρνηση άκουσε και τώρα είναι η ώρα μας αυτήν την πολύ πολύ θετική εξέλιξη να την κάνουμε όσο γίνεται καλύτερα για τα συμφέροντα, τα καλώς συνοήματα των συμπολιτών μας. Και λέει εδώ ένα μήνυμα τώρα, μια και αναγνωρίζετε και τη συμβολή της αντιπολίτευσης, μήπως τώρα να πάμε ενωμένοι σήμερα να καταψηφίσουμε το νομοσχέδιο για την παιδεία, μπας και σώσουμε το Πανεπιστήμιο της Καστοριάς. Σε δύο ώρες περίπου από τώρα, πολύ ωραίο μήνυμα. Θα μιλήσω στη Βουλή για το νομοσχέδιο, γι' αυτό και κατέβηκα στην Αθήνα εν μέσω υγειονομικής κρίσης. Μισό λεπτό στην Αθήνα, σας βρίσκουμε τώρα. Βεβαίως στην Αθήνα. Κατέβηκα παρά το ότι μίλησα την Επιτροπή με τηλεδιάσκεψη και ακούστηκε η συνέντευξή μου και εσείς την μεταδώσατε από τα μέσα που επικοινωνίας που έχετε. Έκρινα Σκόπελο επειδή είναι τόσο σημαντικό και σε αυτόν τον φύλο λέω ότι είναι τόσο σημαντικό ότι είναι η ευκαιρία της αντιπολίτευσης να συμβάλλει και αυτή θετικά να γίνει ένας νόμος του κράτους για την βελτίωση του επίπεδου σπουδών των πανεπιστημίων που θα είναι για πολλά χρόνια για να μην αλλάζει. Εντάξει, αυτό όμως το γενικό κανόνα. Εμάς, κύριε Τζικαλάκια, μας ενδιαφέρει λίγο και το μέλλον του δικού μας πανεπιστημίου. Γιατί τα σενάρια είναι εφιαλτικά με αυτή την ιστορία, αν τη συμφιστεί. Ότι στην προγραμματισμένη συνάντησή μου με τον κύριο Πρωθυπουργό τη Δευτέρα στο Μέγαρο Μαξίμου, θα θέσω αυτά τα ζητήματα. Ελπίζω να μην γίνει κάποια αναβολή λόγω τώρα του σκληρού lockdown στην Αττική. Ελπίζω να μην επηρεάσει τη συνάντηση αυτό και έχουμε κάποια αναβολή. Νομίζω ότι δεν θα επηρεαστεί. Εν πάση περιπτώσει. Είναι σήμερα Τετάρτη, ενδεχόμενο Δευτέρα, είναι προγραμματισμένη συνάντησή μου, όπως έχω πει από καιρό, με τον Πρωθυπουργό. Και εκεί θα μάθετε σύντομα ποια θα θέσω επιτακτικά και κατά προτεραιότητα. Λοιπόν, μένουμε σε αυτά, οπότε θα δούμε και με άλλους φίλους και φίλες και καλεσμένους σήμερα την εξέλιξη που αποκαλύπτουμε από την εκπομπή μας. Κύριε Τζικαλάγια, σας ευχαριστούμε και ειδικά για το Πανεπιστήμιο, πραγματικά κάντε το καλύτερο, γιατί... Έτσι πως πάνε τα πράγματα και αν επαληθευτούν θα μείνουμε στη Δυτική Μακεδονία με 11 τμήματα στο Πανεπιστήμιο. Θα κλείσουν 13 τμήματα. Θα θέσω μια πρόταση για την Καστοριά η οποία εφόσον υλοποιηθεί, που πιστεύω ότι θα υλοποιηθεί και μπορεί να υλοποιηθεί, θα μας πάει πολύ μπροστά. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς.
με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς, centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.